Όλα είναι έτοιμα για την επιστροφή των μαθητών τη Δευτέρα. Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου, με την προεργασία που έκανε όλες τις μέρες, έχει καλύψει όλα τα κενά, το σύνολο των κενών. Άρα, οι εκπαιδευτικοί θα είναι στη θέση τους να υποδεχθούν τους μαθητές. Σε ό,τι έχει σχέση με την έξαρση του ιού της γρίπης αλλά και του κορονοϊού, αυτό που έχουμε εμείς να τονίσουμε είναι ότι έχουν ενημερωθεί τα σχολεία με τα νέα μέτρα τα οποία έχουν κοινοποιηθεί από το Υπουργείο και από το Υπουργείο Υγείας. Θα προσπαθήσουμε και θα δώσουμε έμφαση στην τήρηση όλων αυτών των οδηγιών. Άλλωστε, έχουμε δείξει και υπάρχει εμπειρία των προηγούμενων χρόνων και οι μαθητές το τηρούσαν κατά γράμμα. Ήταν άψογη συνεργασία με τους μαθητές. Θα υπάρχουν λοιπόν μέτρα που έχουν να κάνουν με την υγιεινή, τον αερισμό των αιθουσών, την απολύμανση και όλα αυτά τα οποία τηρούσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Απλά θα θέλαμε να κάνω μία έκκληση, γιατί είναι πολύ σημαντικό να έχουμε τη συνεργασία των γονέων. Ένα περιστατικό το να έρθει κάποιος μαθητής με ένα συνάχι ή με ένα άλλο σύμπτωμα τα προηγούμενα χρόνια πριν την πανδημία ίσως ήταν κάτι φυσιολογικό. Αυτή τη στιγμή όμως δεν είναι. Και θα θέλαμε από τους γονείς το οποιοδήποτε σύμπτωμα παρατηρούν στο παιδί τους να τους ανησυχήσει και το μαθητή αυτό να τον κρατήσουν στο σπίτι. Εάν ο μαθητής αυτός έρθει στο σχολικό πλαίσιο, στο σχολείο δηλαδή, τότε είναι πολύ επικίνδυνο να υπάρχει μετάδοση του ιού, αν υπάρχει ιός, είτε της γρίπης είτε του κορονοϊού. Άρα, για να μην βρεθούν οι εκπαιδευτικοί στη δυσάρεστη θέση, να πάρουν το γονέα και να τον καλέσουν να έρθει ξανά στο σχολείο και να παραλάβει το μαθητή, θα θέλαμε μόλις διαπιστωθεί κάποιο σύμπτωμα, ο μαθητής να μένει στο σπίτι και να επιστρέφει στο σχολείο μία μέρα μετά, αφού το παιδί είναι ασυμπτωματικό. Εάν δηλαδή έχει κάνει κάποιο πυρετό, κάποιο συνάχι, τότε θα μένει στο σπίτι και θα επιστρέφει την επομένη από τότε που σταματάνε τα συμπτώματα. Αυτό μόνο θα θέλαμε να παρακαλέσουμε τους γονείς. Τώρα, το να έρχεται κάποιος με μάσκα ή όχι, η μάσκα δεν είναι υποχρεωτική, αλλά δεν απαγορεύεται κιόλας. Και παρατηρείται το φαινόμενο και στο προηγούμενο διάστημα πριν τις γιορτές, εάν ένας μαθητής ή ένας εκπαιδευτικός είσαι στο περιβάλλον του ένα βρέφος ή ένα υπερήλικα που είναι στις ευπαθείς ομάδες, έκανε χρήση της μάσκας και πρόσεχε και μάλιστα το χαιρόμαστε και ιδιαίτερα που αυτός ο μαθητής αυτό προστατεύονταν. Έτσι λοιπόν και τώρα όσοι επιθυμούν και μπορούν και θέλουν να κάνουν χρήση της μάσκας, βεβαίως είναι ελεύθεροι. Δεν είναι μεν υποχρεωτική. Ξαναλέω, θα πρέπει να τηρούμε τα μέτρα υγιεινής και προστασίας. Δεν θα πρέπει να συναθιζόμαστε πολύ μαζί σε κλειστούς χώρους. Τα διαλύματα ή αίθουσες να αερίζονται κανονικά. Όλοι οι μαθητές να βγαίνουν εκτός της αίθουσας. Ο καιρός μας ευνοεί, κάνει πολύ ωραίες μέρες. Να ευχηθούμε να συνεχίσει αυτό έως ότου μειωθούν και τα κρούσματα. Και θεωρούμε ότι θα κυλήσει πολύ καλά η πρώτη εβδομάδα και δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα.